Εν τούτης. Βέβαια δεν είναι καινούριο, αλλά στην εποχή μας είναι φοβερά έντονο. Αντί να έχουμε την εκκλησιαστικοποίηση του κόσμου, έχουμε μία αντίστροφη κίνηση. Και αυτή η αντίστροφη κίνηση και ως προς το θέλημα του Θεού. Δηλαδή αυτή η κίνηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία στροφή του κόσμου προς την Εκκλησία. Δηλαδή να έχουμε μία κοσμικοποίηση της Εκκλησίας, αντί να έχουμε μία εκκλησιαστικοποίηση του κόσμου. Αντίστροφος κίνησης. Έτσι άρχισαν οι χριστιανοί να κοσμικοποιούνται. Και αυτή η κοσμικοποίηση βρίσκει την αποκορύφωσή της με την παγκοσμιοποίηση των πάντων και προπαντός, όπως σας είπα, της θρησκείας του χριστιανισμού με τον οικουμενισμό. Προσέξτε, ο οικουμενισμός είναι ανάμεσά μας. Πολλοί με ρωτούν τι θα κάνουμε. Είναι τόσο έντονη αυτή η κίνηση, θεωρητικός και πρακτικός, ο οικουμενισμός δηλαδή, ώστε να μην μπορεί κανείς πλέον να κάνει κάτι ή να εμποδίσει. Μένει ουσιαστικά η προσωπική προστασία. Αδελφέ μου, εσύ προσωπικά μπορείς να μην κοσμικοποιηθείς. Εάν το κάνεις, μπράβο. Και όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, δεν θα τον προσκυνήσεις. Και όταν θα έρθει ο Χριστός, θα βρει εσένα. Εσένα, προσέξτε μια λεξούλα που θα πω, εσένα το λίμα, λάμδα, έψιλον γιώτα, περισπομένη, μη αλφα. Η λέξη αυτή αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο και λέγει όπως την εποχή του προφήτη Ηλία, που το Βόρειο Βασίλειο είναι ιστορικός τύπος, ιστορικό προηγούμενο, προσέξατε το ιστορικό προηγούμενο. Έγινε ιδωλολατρική περιοχή το Βόρειο Βασίλειο, αφού ο Αχάβ είχε την Ιεζάβελ σύζυγο βασίλισσα που ήταν όχι Εβραία και ήταν ιδωλολάτρης. Τότε αποκαλύπτεται εις τον προφήτη Ηλία ότι 6.000 μόνο δεν έκαμψαν γόνοι το Βάαλ. Δεν έκαμψαν, λέει, γόνοι στον Βάαλ, δηλαδή στην ιδωλολατρία. 6.000, βέβαια, 6.000 άνδρες. Συνεπώς, αν πάρετε 5 ανθρώπους στην κάθε οικογένεια, χοντρικά, είναι 30.000 άνθρωποι. Όλοι οι άλλοι έκαμψαν γόνοι στον Βάαλ. Κατά τον ίδιο τρόπο, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα γίνει στο τέλος της ιστορίας. Θα σωθεί το λίμα. Εκείνοι οι λίγοι χριστιανοί. Ο Χριστός είπε, δεν τίθεται θέμα αν θα έρθω ή δεν θα έρθω. Θα έρθω. Το θέμα είναι κάπου αλλού. Όταν θα έρθω, λέει, επί της γης, θα βρω την πίστη επί της γης. Πίστη σε τι? Εις το θεανθρώπινον πρόσωπό του. Θα βρω. Εκεί είναι το ερώτημα. Λοιπόν, θα σωθεί μόνο το λίμα. Θα είχα πάρα πολλά πράγματα να πω πάνω σε αυτό το σημείο, αλλά προχωρώ λιγάκι γιατί πρέπει να κλείσουμε σε 2 λεπτά. Έτσι λοιπόν, οι χριστιανοί μας, δεχόμενοι τα τερτύπια του κόσμου τούτου, δηλαδή ουσιαστικά οι χριστιανοί γίνονται κοσμικοί άνθρωποι και αρχίζουν να αποτελούν αυτό το φαινόμενο που λέγεται κόσμος. Και είναι βαπτισμένοι, πάρτε τους Έλληνες. Θα λέγαμε κατά συντριπτική πλειοψηφία, είμαστε βαπτισμένοι. Και όμως αποτελούμε κόσμο, το μεγαλύτερο ποσοστό κόσμο. Δηλαδή έχουμε κοσμική νοοτροπία, σκεφτόμαστε κοσμικά, ζούμε κοσμικά, με τις πορνίες μας, με τις μοιχείες μας, με τις ασωτίες μας, με την ψυχαγωγία μας, με όλα αυτά τις πλεονεξίες μας κτλ. Ζούμε βεβαίως κατά τρόπον κοσμικών. Άρα, εντούτοις περισσότεροι και περισσότεροι γίνονται. Θα επαναλάβω το ερώτημα, ποιοι θα γλιτώσουν? Εκείνοι που θα συνειδητοποιήσουν πως πρέπει να ζήσουν. Δηλαδή θα σωθεί το λίμα. Έτσι λοιπόν, σήμερα αν έπρεπε να δούμε τη Δύση, το δυτικό κόσμο, Δύσης λέγεται η Ευρώπη και η Αμερική, την χριστιανική δηλαδή Δύση, και κάνουμε μία κριτική σε αυτήν,
θα έπρεπε, αγαπητοί μου, να τρομάξουμε. Αυτή είναι η δύση. Ούτε στο δόγμα, ούτε στο ήθος. Ήθος, αμνηστεύουν την ομοφιλοφιλία, ούτε στο δόγμα λοιπόν, ούτε στο ήθος, βρισκόμαστε εκεί που θέλει ο Χριστός. Έτσι, ο νέο αριανισμός, ο σκεπτικισμός και η αθεία κατακλίζουν τα πλήθη των χριστιανών προπαντός στον δυτικό κόσμο. Και από την άλλη, ο αμοραλισμός, εκεί που δεν δέχομαι να υπάρχει ηθική, ο σοδομισμός, η πορνεία, η μοιχεία, που όλα αυτά σας είπα αμνηστεύονται, ο υλισμός, η ασωτεία, ο μοντέρνος τρόπος του σκέπτεστε, επικρατούν προπαντός στη νέα γενεά. Εκεί εξελισσόμεθα και έχουμε το προήμιον να έρθει ο Αντίχριστος. Δεν τελείωσα, αλλά για σήμερα ευχαριστώ που με άκουσα.